Κύριε Βίτσα, 4 ότι είναι, ε, ένα ερώτημα που μαζεύω με τον το ειδικό φόρο καταναλωτή. Αν το νομίζω, απαντήσετε, yeah. εσεί μιλάτε αντίθετα για άλλο οικονομικό μοντέλο, μείωση έμεση φορολογία. Είναι εύλογο το ερώτημα του κύριου Παπαθανάσης. Πώ θα ο πυρίως, χρηματοδοτηθεί. Κύριε Βίτσα, ο μόλι τώρα παρουσίασε τη βασική οικονομική λογική τη κυβέρνηση όσο αφορά την κοινωνία και είναι τα επιδόματα. Δηλαδή το βασικό ζήτημα είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για να δίνουμε επιδόματα όπω έχει γίνει το ως τώρα και στην τιμή του ρεύματο, στο λογαριασμό του ρεύματο, όπω έχει γίνει με τα διάφορα πα και δεν έχω, τα οποία δεν έχουν μέσα τους καμία σταθερότητα, καμία σταθερότητα. Όταν ε, μιλάω γι' αυτό, λέω, ενώ ότι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε την οικονομική θέση του εργαζόμενου, της οικογένειας, του μικρομεσαίου. Αυτό πώς γίνεται πιο σταθερά και μόνιμα, mm -hmm. μειώνοντας, θα λέγεται κανένα το κόστος ζωής. Όταν εμείς λέμε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάτι που έχει γίνει και σε, όλες, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, ε, αυτό έρχεται ως αποτύπωμα και αν δεν κατα... μπορεί να το καταφέρει η κυβέρνηση, ε, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τους ελεκτικούς μηχανισμούς και τον έλεγχο της αγοράς. Είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν ελέγχει την αγορά, όλα γίνονται μόνα τους, άρα κάποιο τα ελέγχει και κάποιος ε, τα κάνει. Άρα αν θα μπορούσε να πέσει η τιμή της βενζίνης, για παράδειγμα, στο πρατήριο και τόσο θα μπορούσε να πέσει κατά 30 έως 40 λεπτά, ανάλογα τι θα αποφασίσεις, 0,33 είναι, αν δεν κάνω λάθος, η κατώτερη τιμή, 0,72 είναι περίπου στην Ελλάδα, τότε έχεις πραγματικά μια μείωση ε, της τιμής της βενζίνης. Αν αλλά μειώσεις, αυτό δεν σημαίνει μειωμένα έσοδα, σημαίνει. Σημαίνει άρα μειωμένα πώς θα έσοδα. Θα πώς θα αλλά το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι, μισό και να πω και για το ΦΠΑ, στο ΦΠΑ όταν κάνει μείωση στο 6% των τροφίμων ε, και στο 0% ορισμένων άλλων ε, προϊόντων όπως είναι το βρεφικό, γάλα και κτλ., διευκολύνεται κατά πολύ και με μία έννοια αρχίζει και εξισορροπείται το κόστος ζωής από τη μία μεριά και τα έσοδα από την άλλη. Λέμε λοιπόν τώρα, μα δεν μειώνονται τα έσοδα του κράτους και μάλιστα κατά 1,5 δισεκατομμύριο όταν λέω για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή κατά ένα ποσό όταν μιλάω για το ΦΠΑ. Ξεχνάμε όμως ότι μόλις, μέσα στο 2022 Είχαμε υπερ θα τον ονόμαζα εγώ, δηλαδή περισσότερα έσοδα από φυπιά mm. σε σχέση με τον προηγούμενο ε, χρόνο, κατά 4,5 δισεκατομμύρια. Ότι έχουμε μια διαδικασία η οποία σου λέει ότι, κοίταξε να δει, να έχουμε έσοδα. Είναι και μια άλλη αντίληψη τη κυβέρνηση, η οποία αντιμετωπίζει το κράτο σαν μια επιχείρηση και μάλιστα σαν μια μικρή επιχείρηση τη γειτονιά. Ε, το οποίο λέει όμω το εξή. Η οικονομία υπάρχει για τους ανθρώπους. Ποιος θα χάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα χάσουν οι άνθρωποι, μα θα κερδίσουν. Θα χάσουν κάποιοι. Θα επικαλεστώ κύριε Βίτσα ξανά τον κύριο Στρουνάρα. Επαναλαμβάνει ότι δημοσιονομικός χώρος ε, για παροχές πέραν εκείνων που αφορούν τους πολύ ευάλωτους δεν υπάρχει. Ε, άρα αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Ότι ο δημοσιονομικό χώρο, αν θέλετε, είναι πολύ μικρό. Mm -hmm. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει. Λέει πολύ μικρό. Ακριβώ και φτάνει. δεν ξέρω. Ναι. Ναι, και ε, φτάνει μόνο αλλά... για μαροχέ του είναι το κεντρικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στη χώρα πρέπει να, να δουν, και ο κύριο Παθανάτη το ξέρει, για την δουλειά του δηλαδή να το ξέρει, ότι βρισκόμαστε σε μια, μπροστά σε μια νέα ε, θα έλεγα, νέας, ε, συνθήκη, κατάσταση δίδυμων ελλημάτων. Έλλειμμα του προπολογισμού και έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή, ε, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που έχει να κάνει με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Mm. Με το γεγονός ότι ο, μπορεί να αυξάνει στις εξαγωγές, αλλά αυξάνονται υπέρ και διπλάσια ή τριπλάσια οι εξαγωγές. Αυτό είναι κεντρικό πρόβλημα. Δεν είναι το κεντρικό πρόβλημα, ε, αν θέλετε, η αγοραστική ζήτηση, η αγοραστική δύναμη, η, ε, η ζήτηση της στην αγορά. Δεν είναι αυτά τα κεντρικά προβλήματα.